Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκοφάς το απόγευμα της Δευτέρας. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, Ελένη Πανταλούκα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε ο πρώτος Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Κωνσταβασίλης. Η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσει με την ομιλία της κυρίας Κατερίνας Μπόνιου, έμπειρης φιλολόγου με ειδίκευση στην ιστορία, τακτικό μέλος ποιής δε άρτας, η οποία θα πραγματοποιήσει ομιλία στα πλαίσια της Εθνικής Επετείου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με τίτλο «Οι γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Θα ακολουθήσει η απονομή των Αγραφιώτιων και Μπαρμπαστάθιων βραβείων, διανθισμένα με πλούσια μουσικά ακούσματα, τόσο από την Ιστορική Φιλαρμονική του Συλλόγου μας, όσο και από την Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Ρεμπέλο» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με έδρα την Άρτα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο πρόεδρός μας, ο Νικόλαος Μπανταλούκας, στέλνει τους χαιρετισμούς του για την απόψινή εκδήλωση. Δυστυχώς όμως ένα προγραμματισμένο χειρουργείο τον κρατάει απόψε μακριά μας. Είμαστε χαρούμενοι λοιπόν που αυτή η επιστροφή στην πνευματική στέγη του Συλλόγου μας συμπίπτει φέτος με δύο γεγονότα. Πρώτον, το ότι μας τιμά εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας με την παρουσία του και δεύτερον, το ότι η κεντρική ομιλία είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι της ιστορίας που δεν έχει φωτιστεί όσο ίσως θα του έπρεπε, την παρουσία των γυναικών στον αγώνα του 1821. Πέρα από την Μπουμπουλίνα που ξέρουμε και την Μαντώ Μαυρογένους, υπάρχουν και άλλες κυρίες που έδωσαν αίμα και χρήμα και αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους μας. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η φιλόλογος Κατερίνα Μπόνιου με θέμα «Οι γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Η καπετάνισσα, η μάνα του Κολοκοτρώνη, είναι μια ξεχωριστή ιστορική μορφή του Μωριά, όπως και η ξακουστή Κωνσταντινιά, η αχώριστη σύντροφος και συμπολεμιστής του καπετάν Ζαχαριά. Ανάμεσα στις γυναίκες που ξεχώρισαν στις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν η Σταυριάνα Σάβαινα, που καταγόταν από την περιοχή της Σπάρτης. Παντρεύτηκε τον Γιωργάκη Σάβα, που απαγχώνησαν οι Τούρκοι τις πρώτες μέρες της Επανάστασης. Η ίδια οπλίστηκε και κατατάχθηκε στο σώμα του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Έλαβε μέρος στην Ποριολκία της Τριπολιτσάς, στις μάχες του Βαλτετσίου και των Τρικόρφων. Οι γυναίκες της Χίου, σύμφωνα με τους περιηγητές της εποχής, είχαν ευγενική συμπεριφορά, ιδιαίτερα απέναντι στους ξένους, ήταν ωραίες και αυρές και απολάμβαναν μεγάλη ελευθερία. Μετά την καταστροφή του νησιού, η τύχη τους ήταν τραγική στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Ο Άγγλος πρόξενος της Σμύρνη ανέφερε: «Γυναίκες, κορίτσια και αγόρια πουλιόνταν κάθε μέρα στο παζάρι. Πολλά από αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα αυτοκτόνησαν κατά τη μεταφορά. Οι γυναίκες που πολέμησαν ηρωικά για την ελευθερία τους και την ελευθερία του τόπου τους στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι γυναίκες που θυσιάστηκαν και αναδείχτηκαν σαν σύμβολα δούλο του φρονήματος. Οι γυναίκες που δεν σταμάτησαν ποτέ να συντράμουν ψυχικά και ηθικά τους άντρες και τους γιους τους, που περιέθαλψαν τις πληγές των τραυματισμένων πολεμιστών, ουδέποτε αξίωσαν τίτλους ή τιμές. Και αυτό είναι η ουσιοδέστερη προσφορά τους στις κατοπινές γενιές». Θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου με τη μαρτυρία του Γάλλου ιστορικού Μπλέιταρ: «Στις Ελληνίδες οφείλεται ιδιαίτερη προσοχή και εκτίμηση. Κατά τον ιερό αγώνα της ανεξαρτησίας, ατρόμητες όπως οι άντρες, ρίχτηκαν στην πάλη, χωρίς καν να αποβλέψουν όπως εκείνοι στη δόξα. Ζήτησαν την αμοιβή τους στις ταλαιπωρίες, με την πεποίθηση πως θυσιάζονται για ό,τι είχαν προσφυλές. Ο Μιαούλης, ο Καραϊσκάκης, ο Κανάρης και τόσοι άλλοι ήρωες του ένδοξου αγώνα είχαν εφάμιλες στη Μόσχο, τη Δέσπο, την Μπουμπουλίνα, την Κωνσταντίνα Ζαγαριά, τη Μαντώ Μαυρογένους. Οι γενναίες αυτές γυναίκες
αγωνίστηκαν με ανδρεία και ηρωισμό για την πατρίδα τους και έλαβαν το στεφάνι της δόξας ή τη δάφνη του μαρτυρίου και τον ένδοξο θάνατο. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μπόνιου για την υπέροχη ομιλία της, που μπροστά στα μάτια μας ξεδίπλωσε τη σημασία των γυναικών στην Επανάσταση, που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, αψηφώντας με ηρωισμό τους κινδύνους και δίνοντας πολλές φορές ακόμη και τη ζωή τους. Επιτρέψτε μας, κυρία Μπόνιου, να σας προσφέρουμε μια ανθοδέσμη. Σε ένδειξη ευχαρίστηση. Ο Σύλλογος Κουφάς, στην εξαιρετική εκδήλωση που διοργάνωσε, βράβευσε ως επίτιμο μέλος του Συλλόγου την Αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Άρτας, Όλγα Γεωργοβασίλη. Για τη σημαντική της προσφορά στο Σύλλογο Σκουφά, τη βράβευση έκανε ο πρώτος αντιπρόεδρος Κώστας Κωνσταβασίλης. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλες, σε όλους, αυτή την σημαντική μέρα για την ιστορία της Ελλάδας, για την ιστορία του έθνους μας, ένα έθνος υποδουλωμένο που όμως έστειλε ένα παγκόσμιο μήνυμα ότι η ζωή και η ελευθερία είναι ταυτισμένες έννοιες. Επίσης, να συγχαρώ το Σύλλογο για την ιδιαίτερη ομιλία σήμερα. Ανέδειξε ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μόνο ανδρική υπόθεση, αλλά και γυναικεία υπόθεση. Και τέλος, να ευχαριστήσω για τη μεγάλη τιμή να είμαι μέρος της μεγάλης ιστορικής πορείας αυτού του Συλλόγου, ενός Συλλόγου που έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια σημαντικό ρόλο σε όλο το γίγνεσθε της πόλης μας και να δηλώσω το αυτονόητο ότι πάντα θα είμαι δίπλα στο Σύλλογο. Ευχαριστώ το ΔΣ, ευχαριστώ τα μέλη του Συλλόγου, την Επιτροπή που επέλεξε να με τιμήσετε σήμερα και να σας διαβεβαιώσω ότι πάντα θα βρίσκομαι στην υπηρεσία της πόλης μας, αλλά και των ανθρώπων της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τα ετήσια αγραφιώτια και μπαρμπαστάθια βραβεία, διαθισμένα με υπέροχα μουσικά ακούσματα. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή των Αγραφιώτιων Βραβείων φέτος επέλεξε για να βραβεύσει τους την ομότυπη καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χριστίνα Ντουνιά, και τον μουσικοσυνθέτη Χρήστο Σούκα. Θα ήθελα αυτό το βραβείο που με κάνει πραγματικά πολύ συγκινημένη να το αφιερώσω στη μνήμη των γονιών μου, του δάσκαλου Θεόδωρου Ντουνιά και της δασκάλας Ευτυχίας Βάσιου, με καταγωγή από το ΠΕΤΑ, αλλά που τελείωσαν το σχολείο εδώ στην Άρτα, έζησαν τα εφηβικά τους χρόνια και οι δύο εδώ, ο ένας υπερνικώντας τα εμπόδια της φτώχειας, της φοβερής φτώχειας εκείνης της εποχής, παιδί με ξυπόλυτο να προσπαθεί να μάθει γράμματα στην Άρτα, και η μητέρα μου υπερνικώντας τις τεράστιες απαγορεύσεις του φίλου της εκείνης της εποχής. Ήταν το μοναδικό κορίτσι σε ένα γυμνάσιο με μια τάξη μόνο με αγόρια και μπόρεσε και τελείωσε πρώτη μαθήτρια αυτή ανάμεσα στα αγόρια. Αλλά δυστυχώς δεν την αφήσανε να γίνει μαθηματικός όπως ονειρευόταν και μπόρεσε όμως και έγινε δασκάλα. Σε αυτούς τους δύο λοιπόν θέλω να αφιερώσω το βραβείο αυτό. Αν υπάρχει κάτι που άκουσα αυτό το ένα μικρό οικονομικό έπαθλο, θα ήθελα επίσης να το παραχωρήσω στη βιβλιοθήκη σας, στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου, γιατί πιστεύω ότι το βιβλίο πρέπει να ενισχυθεί όσο μπορούμε να το ενισχύσουμε και την ανάγνωση, να ενισχύσουμε των μαθητών. Η Επιτροπή αποφάσισε το δεύτερο βραβείο να αποδοθεί στον κύριο Τάκη Σούκα, όπως προανέφερα, για την αδιάλειπτη προσφορά του στη μουσική και το ελληνικό τραγούδι, εκκινώντας την πορεία 60 ετών και πλέον από τη φιλαρμονική του Συλλόγου μας και εκπροσωπώντας την αρτινή μουσική παράδοση με συνεργασίες τόσο πανελλήνιας όσο και διεθνούς εμβέλειας, με μουσικές συνθέσεις που έχουν μείνει αλυσμόνητες. Δυστυχώς ο κύριος Σούκας δεν μπορεί να είναι απόψε μαζί μας. Το βραβείο θα το παραλάβει ο έφορος της Φιλαρμονικής εκ μέρους του Συλλόγου, ο κύριος Χρήστος Καραβασίλης. Παρακαλώ τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριο Ιωάννη Κατσαρό, να παραδώσει το βραβείο
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, η Φιλαρμονική του Συλλόγου εκτέλεσε επαιτειακά κομμάτια προς τιμή του κυρίου Τάκη Σούκα, ο οποίος παρεμπιπτόντως τα πρώτα μουσικά του βήματα στη μουσική τα έκανε στη Φιλαρμονική του Συλλόγου Σκουφά. Μετά το μουσικό κομμάτι της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν μέσω του διαγωνισμού της μαθητικής εταιρείας δύο μαθητές από το σχολείο της πόλης μας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, στα πλαίσια των Μπαρμπαστάθιων βραβείων. Ενώ στα πλαίσια των Αγραφιώτιων βραβείων, βραβεύτηκαν οι πρώτοι μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης που αρίστευσαν στο περσινό σχολικό έτος, τα οποία είναι η Λαμπρινή Πανακούλια από το πρώτο Γενικό Λύκειο Άρτας, ο Βασίλειος Πολύζος από το πρώτο Γενικό Λύκειο Άρτας, η Αναστασία Χαρμπή από το πρώτο Γενικό Λύκειο Άρτας, η Χρυσάνθη Χασκή από το πρώτο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Άρτας, η Ζαχαρένια Ανδρουλάκη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Άρτας, ο Ευάγγελος Γκούβας από το τρίτο Γενικό Λύκειο Άρτας, η Μαγδηληνή Μαλτέζου από το τρίτο Γενικό Λύκειο Άρτας, η Σάνα Σταυρούλα Καραγιάννη από το τέταρτο Γενικό Λύκειο Άρτας, η Πολυξένη Παπαποστόλη από το τέταρτο Γενικό Λύκειο Άρτας και τέλος η Νεφέλη Φλούδα από το τέταρτο Γενικό Λύκειο Άρτας. Όταν επιστρέψει ο αγραφιώτης από ο Βασίλης, να αλλάξουν τη διαφύγηση του συμβολιογράφου, να την κάνουν έτσι ώστε να μπορεί ο Σύλλογος να αξιοποιήσει την περιουσία του ανθρώπου και να κάνει αυτό που ήθελε. Ήθελε να πάνε η μουσική, τα πάντα να πάνε κάτω στο κτήμα που έχει, να μεταφερθούν όλα εκεί. Αλλά αυτό χωρίς χρήματα, αλλαστό χρήμα, δεν γινόταν. Και έτσι έγινε. Φεύγουμε κι εμείς και πάμε κρουαζιέρα. Την τελευταία μέρα που γυρνούσαμε από την κρουαζιέρα, τηλεφωνεί ο Πάνο Βάλιας. Και μας λέει, πέθανε ο Βασίλης ο αγραφιώτης. Τελευταία μέρα που επιστρέφουμε από το ταξίδι. Μες στη θάλασσα είχε ξεκινήσει το καράβι και ερχόμαστε στην Ελλάδα. Το παντούν και οι δυο μέρες στόμα, αναλάβετε τα έξοδα της κηδείας, γιατί είναι μεγάλο συμπεριέτης του Συλλόγου. Και έτσι έγινε η κηδεία του Σύλλογου Σκουφά. Βασίλειος Πολύζος του Αλεξάνδρου. Παρακαλώ πολύ την κυρία Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Πολύζου. Χαρμπή Αναστασία του Ευσταθίου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ψαθά, αντιπεριφερειάρχη Άρτας, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Χαρμπή. Χασκή Χρυσάνθη του Ευαγγέλου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Χριστόφορο Σκεφάκα, δήμαρχο Αρταίων, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Χασκή. Δεύτερο Γενικό Λύκειο Άρτας, Ζαχαρένια Ανδρουλάκη του Μάρκου, με γενικό βαθμό πολιτηρίου 19.9. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Κατέρη Ιωάννη, Περιφερειακό Σύμβουλο, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Ζαχαρένια. Θα το παραλάβει. Ας το παραλάβει το κύριο.
Προχωράμε, τρίτο γενικό λύκειο Άρτας. Δύο μαθητές, 19 και 7 δέκατα γενικό βαθμό απολυτηρίου. Ευάγγελος Γκούβας του Γεωργίου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Χαρακλιά, αντιδήμαρχο Αρταίων, να παραδώσει το βραβείο. Μαγδαληνή Μαλτέζου του Δημητρίου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Νικόλα Σπύρου να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Μαλτέζου. Τέταρτο Γενικό Λύκειο Άρτας, γενικό βαθμό πολιτηρίου 20. Καραγιάννη Σάνα Σταυρούλα του Νικολάου. Παρακαλώ πολύ την κυρία Γκέλα Τσόλα, τη δήμαρχο του Δήμου Αρταίων, να παραδώσει το βραβείο. Κύριος Χαρίλαος Βάγιας να παραλάβει το βραβείο εκ μέρους της κυρίας Καραγιάννη. Παπαποστόλη Πολυξένη του Δημητρίου. Παρακαλώ πολύ την κυρία Παρίχα Μπιλωμάτη, προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Παπαποστόλη. Φλούδα Νεφέλη του Χρήστου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπάκο, πρόεδρο της Επιτροπής Αγραφιώτιου, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Φλούδα. Στην εποχή των μέσων μαζικής επικοινωνίας, του Facebook, του Instagram και του TikTok, όπου η επιτυχία μετριέται με likes, κοινοποιήσεις και αναρτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Σκουφάς εύχεται σε όλους τους μαθητές που θα βραβευτούν σήμερα, τόσο στα Βαρβαστά Αθεία όσο και στα Γραφειώτια Βραβεία, να τιμήσουν τους επένους αυτούς. Η πνευματική προσπάθεια και ο συνεχής κόπος στους τομείς των γραμμάτων και των τεχνών να σας βοηθήσει να αφήσετε ένα ισχυρό αποτύπωμα σε όποιο πεδίο διαλέξετε να αγωνιστείτε. Και όπως αναγράφεται στον τοίχο ενός πρότυπου σχολείου, δουλέψτε με ησυχία και αφήστε το έργο σας να κάνει όλο τον θόλο. Τα Παρπαστάθια Βραβεία πανημήθηκαν στη Ζωή Γκούντα από το πρώτο Γενικό Λύκειο Άρτας και στο Θεοφάνη Γεωργογόπουλο από το τρίτο Γενικό Λύκειο Άρτας. Ζωή Γκούντα του Κωνσταντίνου, πρώτο Γενικό Λύκειο Άρτας. Παρακαλώ πολύ την κυρία Τσίκου, εκπρόσωπο της Μαθηματικής Εταιρείας Άρτας, να παραδώσει το βραβείο στην κυρία Γκούντα. Θεοφάνης Γεωργόπουλος του Ιωάννη, τρίτο Γενικό Λύκειο Άρτας. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Ζαχαρέλο, προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να παραδώσει το βραβείο στον κύριο Γεωργόπουλο. Εν συνεχεία, η Ορχήστρα της Ελληνικής Μουσικής Ρεμπέλο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με έδρα την Άρτα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε συναυλία προς τιμή του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη που έλκει την καταγωγή του από την Άρτα και που κατά γενική ομολογία αποτελεί ένα από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες με σπουδαίες επιτυχίες στη φαρέτρα του. Oh.